Μία συμβολή ενάντια στη λύθη είναι η φωτογραφική έκθεση που εγκαινιάστηκε και φιλοξενείται στις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου στο χωριό Λογκανίκο, που στέκει αμφιθεατρικά στη βορειοδυτική πλευρά του Τεγέτου στη Λακωνία. Και αυτός είναι ο στόχος, είναι να δείξουμε θεματικές ενότητες οι οποίες αφορούσαν σε όλες τις δράσεις του χωριού, με άξονα το σχολείο, την εκπαίδευση, που κάποτε αυτό το σχολείο μπορούσε και φιλοξενούσε περίπου 140 παιδιά. Και τώρα φιλοξενεί μόνο 5. Άρα είμαστε σε ένα τέλειωμα, σε ένα ηλιοβασίλεμα και πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε εδώ πέρα, με κάθε τρόπο. Και δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι και όλες οι άλλες δράσεις. Είναι οι μουσικές δράσεις, είναι οι αποκριατικές δράσεις, είναι τα καταστήματα, είναι τα επαγγέλματα, είναι οι εκπαιδεύσεις που γινόντουσαν, οι εκπαιδεύσεις των νέων αγροτών κάποτε, των αθλητών. Διορίστηκα το Γενάρη του 66, υπηρέτησα 12 χρόνια. Λοιπόν, τότε όταν ήρθα το 68, το 66, ήταν 158 παιδιά, ο Λογκανίκος. Τα Βεργαδέικα και το Κυπαρίσι που ήταν στην ίδια κοινότητα είχαν 45 και 35. Ήταν πενταθέσιο το σχολείο τότε. Είμαστε 3 δασκάλες και ένας δάσκαλος. Είναι οι γυμναστικές επιδείξεις και εγώ 3 μήνες είχα απολυθεί από το στρατό, παρευρισκόμουν στην επιδείξεις και ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Μουστάκης Ευάγγελος, ο οποίος δεν βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας, με κάλεσε να βραβεύσω το μαθητή, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Χριστόπουλος ο Γιάννης. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ζω, δεν έφυγα ποτέ από το Λογκανίκο και είμαι μια καθημερινότητα σε αυτόν τον τόπο. Τον αγαπάω, έχει τον βιώνω μέσα μου, κατάγομαι και από εδώ. Είναι μία από τις σπανιότερες φωτογραφίες. Εντελώς συμπτωματικά γνώριζα τη φωτογραφία πολύ παλιά, αλλά κομμένη στα δύο, μόνο τον παππού μου, του πατέρα μου. Ο πατέρας που γεννήθηκε το 1887 και αυτός είναι ο πατέρας μου ηλικίας περίπου 2 ετών. Γεννήθηκε το 1925, άρα η φωτογραφία του 27. Δυστυχώς, λόγω της παλαιότητας, δεν γνωρίζουν οι μεγάλοι σε ηλικία ποιοι είναι εδώ. Το Δημοτικό Σχολείο του Λογκανίκου, σύμφωνα με στοιχεία που διασώζεται, σίγουρα λειτουργούσε ίσως και από το 1856, αλλά τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν το 1870, οπότε υπάρχουν στοιχεία για τους δασκάλους και φτάνει μέχρι το 1959 να στεγάζεται σε διάφορα κτίρια. Όταν το 1959, λίγο πιο πριν θα έλεγα, γιατί είναι 10 χρόνια πριν αναγερθεί τελικά ο πρώτος όροφος, δηλαδή από τη δεκαετία του 50, έχουμε τις πρώτες ενέργειες για να υπάρξει οικόπεδο αρχικά, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από την οικογένεια Μουστάκη, οι οποίοι το παραδώσανε, και στη συνέχεια με προσπάθειες της κοινότητας αλλά και των λογκανικιωτών του εξωτερικού χρηματοδοτήθηκε η ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου. Έτσι και τα Δημοτικά Σχολεία και αυτό έχουν τις ρίζες τους πραγματικά στα μέσα ή και προς το τέλος του 19ου αιώνα. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό για την εποχή, γιατί ξέραν, καταλαβαίναν ότι η αλλαγή θα έρθει μόνο μέσα από τη μόρφωση. Οι φωτογραφικές απεικονίσεις, μάρτυρες της μακράς ιστορίας του χωριού της Βόρειας Λακεδαίμονας, αποδεικνύουν την κοινωνική, αυτοδιοικητική, πολιτικο-οικονομική και πολιτισμική του εξέλιξη του χωριού ανά τους αιώνες. Ήταν πολύ αγαπητός στο Λογκανίκο. Φωτογράφος Τσαγκάνης ήταν ο πρώτος.
Αγαπούσε πάρα πολύ την περιοχή της Λακωνίας και τον γενέθλιο τόπο του, τον Λογκανίκο, έτσι ώστε όταν κέρδισε ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο, το έστειλε το 1950 στην κοινότητα του Λογκανίκου, προκειμένου να αγοραστούν αθλητικές στολές για τους μαθητές και για την νεοσύστατη τότε ομάδα του χωριού, την οποία και απεικονίζουμε και στο υπόλοιπο φωτογραφικό αφιέρωμα, που είναι αφιερωμένο στην ομάδα του χωριού, αλλά και στους λογκανικιώτες δρομής που συμμετέχουν τώρα στους μεγάλους αγώνες δρόμους, στο Σπάρταθλον και στο Μαραθώνιο. Ο Γκάνης ήταν, ας πούμε, αυτή την εποχή, από το 45 μέχρι το 48, στο high school, ο καλύτερος αθλητής σε όλη την Αμερική. Κάθε αγώνα που έπαιξε στο high school ερχόσανε πάνω από 20.000 άτομα week after week, εβδομάδα επί τα εβδομάδα, να δούνε το φαινόμενο που λεγόταν Harry Agganis, the Golden Greek. Πριν από τον Αγκάνη μας λέγανε Dirty Greeks, βρωμοέλληνες. Αλλά όταν ήρθε ο Αγκάνης έγινε Golden Greek και όλος ο ελληνισμός έγιναν χρυσοί, έγιναμε οι χρυσοί Έλληνες. Με δάκρυα στα μάτια και με ανεξίτηλα τα αποτυπώματα στην καρδιά, περιηγήθηκαν σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής εδώ στο Λογκανίκο, στο Δημοτικό Σχολείο, που φιλοξενείται η έκθεση φωτογραφίας για τα 200 χρόνια από την ίδρυση του Δημοτικού Σχολείου του χωριού.